το κουτούνι του γιαβρί, παιδιά, γράφτηκε για ένα φίλο μου που πέθανε 29 χρόνια. Λίγο πριν το πεθάνει, η γυναίκα του έφερε στο κούλι με ένα αγοράκι. Και όταν πέθανε, το παιδάκι ήταν 2 χρόνια. Και κάποια στιγμή, όταν τον θυμήθηκα μια φορά στην Αθήνα, κάτσε και έγραψε το κουτούκι του γιαβρί. Γιατί κουτούκι του γιαβρί έκανε ένα κουτούκι που το είχε ένα πόντιο. Και όταν έμαθε ότι είμαι και εγώ πόντιο, έλεγε καλό στο γιαβρί μου, καλό στο γιαβρί μου. Οπότε οι άλλοι διχτές που θα πάμε στο κουτούκι του γιαβρί. Και μέσα μάθαμε ότι πέθανε ο φίλος μας. Αργότερα το θυμήθηκα κάποια στιγμή που δεν έχει φύγει ποτέ από τη σκέψη μου, λέγοντα Γιώργος Ζησιμάτος. Έγραψα το στίχο αυτό και τον περιέφερα σε συνθέτες διάφορους. Τον Νικολόπουλο, τον Σούκα, τον Πολυκατριώτη. Δεν το φτιάξε κανένα. Και ένα βράδυ που είμαι στο Κοσμάτο Μενιδιάτη που τον θυμάσαι, που είχε τη φαντασία, πέθανε και ο Κοσμάς, τραγουδούσε η Στανίση τότε εκεί. Και μπαίνει ένας τύπος, λέω κάτι μου θυμίζει αυτό, κάτι μου θυμίζει. Λέω Κοσμάς, καλώς ο Καρανικόλα. Με την Βουλαγίκα που έκανε τα θαυμάσια αξιωμότα. Λέει, ρε, τον ξέρεις τον Χαψιάδη. Ποιος είναι, αυτός που έχει γράψει είναι το μία ενιωσία και γίνεται χαμός. Οπότε αλλάζει αυτή η άποψη. Δεν φιλαράκι για μένα τίποτα. Και μου έρχεται στο μυαλό αυτό το τραγούδι που είχαν απορρίψει όλοι οι άλλοι. Του το γράφησε ένα κουτί, αλλά δεν γράψει και το τηλέφωνο. Και την άλλη μέρα το πριν, παίρνει τηλέφωνο και μου πες. Και συναντηθήκαμε στο στούντιο. Α, είπαμε να το δώσουμε στις Στανίσεις, γιατί μας έκανε το προξενιό. Και είχε και συνέχεια αυτό το τραγούδι. Εγώ έγραψα στο δίσκο βιβλίο πίσω αφιερωμένο στο όνειρο του φίλου μου Γιώργου Ζησιμάτη που έφυγε τόσο μέρος. Σε 6 μήνες με παίρνει ο πατέρας του φίλου μου και μου λέει, αγόρι μου, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό που έκανες. Ο γιος μου λέει ζει, δεν πέθανε και εγώ τα ακούω και το χορεύω και το τραγουδάω, σε ευχαριστώ να σε καλά. Και μετά από 34 χρόνια ήταν έτοιμα φιλία στο Facebook κάποιος του Γιώργου Ζησιμάτου. Από περίοδο δεν το κάνω περίπτωση. Δεν μου γράφει αυτό το παιδί. Γεια σας κύριε Καψιάδη, είμαι ο γιος του φίλου του Γιώργου Ζησιμάτου. Και μου στέλνει ένα τηλέφωνο. Και παίρνει το τηλέφωνο και μου λέει, εμένα όταν το απέκρουσαν και ο παππούς μου και η γιαγιά μου και η μάνα μου, ότι αυτό το τραγούδι είναι γραμμένο για τον πατέρα. Και περιέργως ήταν το αγαπημένο μου τραγούδι. Αυτό τραγουδούσα, αυτό χόρευα, αυτό, με αυτό διασκέδαζα. Και έρχεται λοιπόν από μια εβδομάδα ένας φίλος μου και λέει, καλά ρε, το ξέρεις ότι το αγαπημένο σου τραγούδι δεν είναι γραμμένο για τον πατέρα. Και του λέω εγώ, άντα ρε παρατά. Ναι, ναι, έφερε το δύσκολο, λες που το γράφει. Συμβαίνει το φίλο μου, λέω, είναι σημαντικό. Και από εκεί τη μέρα, λέει, αγκαλιάζει με την γυναίκα μου και το πεντάχρονο κοριτσάκι μου. Τα πούμε και κλαίνει. Έχουμε συγκινηθεί πάρα πολύ.
μη φεύγουμε νωρίς. Κάρε πατέ εσύ σταυρωτήν, γιατί μας το κάνες γιατί. Ήρθα την παρέα μας το πιο καλό παιδί. Κάρε πατέ εσύ σταυρωτήν, γιατί μας το κάνες γιατί. Έγραψα το «Μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία» που είναι το υπόσημο. Δηλαδή εμένα δεν με ξέρουν, αλλά το τραγούδι. Ένα βράδυ μου είχε δώσει ο Νικολόπουλος μια μελωδία, ετοίμαζε δίσκο για την Αλεξίου. Αλεξίου. Εγώ πρώτη φορά δοκίμαζα να γράψω πάνω σε μουσική. Δηλαδή ήταν έτοιμη η μουσική, έλεγε ο Νικολόπουλος λα 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 λα. Είναι πολύ δύσκολο να γράψει πάνω σε μουσική, γιατί δεν μπορείς να ξεφύγεις από τα μέτρα. Ναι. Και προσπαθώ να το γράψω, να το γράψω. Θέλω να πω στο δίσκο της Αλεξίου με καινούργια πια. Πόσο χρονών είσαι να δω, 31. Και με πιάνει ένα τσιγαρό που δεν πάω να πεθάνω. Και φωνάζει η γυναίκα μου από την κουζίνα χωρίς να με βλέπει που είναι στο γραφείο μου και λέει «Αμά ρε αυτό το τσιγάρο θα πεθάνεις» και να μην σταματάει ο δίχας δίχας. Με κυριεύει η ιδέα του θανάτου και εγώ θα πεθάνω. Αφού βλέπω μπροστά μου τη μάνα μου, τις αδερφές μου να κλαίνε. Αρχίζω να δρώνω αυτό και από την αγωνία λέω «Μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει». Έτσι το έγραψες. Σου Θεός. Έγινε το τραγούδι επιτυχία. Δεν έγινε. Μετά από δύο χρόνια συναντάω κάποιον τύπο που μου λέει «Ρε φίλε εσύ έγραψες το «Μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει». Πω πω λέτε κλάμα έγραψα. Εγώ αφαιρέσα το πιλωτό. Πέθανε κανένας. Και μου λέει αυτός. Όχι λέει. Είχα μια κόμενα που τη λέγανε Αθανασία. Καθένας με το πόνο της. Γι' αυτό έγραψα κάθε τραγούδι και καημός. Από εκεί. Από αυτό το έγραψα. Ευχαριστούμε Λευτέρη, ευχαριστούμε πολύ.